λένε Πέτρος Σαλονικίδη, είμαι αρχηγός της ομάδας και μηχανικός σχεδίασης. Ρόλος μου είναι η διαχείριση της ομάδας, καθώς και η σχεδίαση του μονοθεσίου με τη βοήθεια κάποιων συγκεκριμένων λογισμικών CAD, Computer Aided Design. Η εμπειρία του διαγωνισμού είναι εξαιρετική, καθώς ενθαρρύνει μια πολύ σημαντική δεξιότητα, αυτή της ομαδικότητας. Μέσω του διαχωρισμού της ομάδας σε περαιτέρω υπό ομάδες, το κάθε μέρος δουλεύει ξεχωριστά. Ωστόσο, όταν ενωθούν όλα τα κομμάτια του παζλ, δημιουργείται κάτι ξεχωριστό. Και αυτό είναι αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς. Ακόμα, ο τομέας σχεδίασης μου έχει διδάξει πως κανείς πρέπει να κάνει αρκετά και διαφορετικά σχέδια, έτσι ώστε να φτάσει στον πολυπόθητο στόχο, στη σχεδίαση ενός γρήγορου και άρτιου μονοθεσίου. Η ομάδα μας αποτελείται από το Χάρη, τον Κωστή και εμένα που είμαστε υπεύθυνοι της αεροδυναμικής και της σχεδίασης του αυτοκινήτου, τον Γιάννη και την Άνδρια που είναι υπεύθυνοι για την ανέβρεση πόρων, τον Σωτήρη και τη Χρυσάνθη που είναι υπεύθυνοι στα social media και τον Άσο, ο οποίος είναι υπεύθυνος της κατασκευής του μονοθεσίου. Κάθε εβδομάδα συναντιόμασταν ο Σωτήρης, ο Γιάννης και εγώ ως βασικά μέλη της ομάδας, όπου συζητούσαμε την πρόοδο μέχρι στιγμής καθώς και τους στόχους για την επόμενη εβδομάδα. Κάθε δύο εβδομάδες συναντιόταν ολόκληρη ομάδα όπου συζητούνταν περαιτέρω ιδέες για τον διαγωνισμό. Όσον αφορά τη σχεδίαση του αυτοκινήτου, αξιοποιήσαμε κάποιες έννοιες τις οποίες είχαμε ευθύνη για πρώτη φορά φέτος στο σχολείο, όπως για παράδειγμα στους νόμους του Νεύτωνα και στην τριβή των ελαστικών με την πίστα. Στόχος μας ήταν να σχεδιάσουμε ένα μονοθέσιο το οποίο θα έχει μικρή αντίσταση του αέρα, δηλαδή ο πιστέλουσα δύναμη, και παράλληλα και μικρό συντελεστή αεροδυναμική. Ο συντελεστή αεροδυναμική είναι ένα μέγεθο το οποίο εκφράζει την αντίσταση του αέρα πάνω σε ένα σώμα. Επηρεάζεται από την οπιστέλουσα δύναμη, την επιφάνεια πρόσκλησης του αέρα, την ταχύτητα του αέρα και την πυκνότητά του. Για παράδειγμα, η σφαίρα έχει ένα συντελεστή αεροδυναμική 0,47. Το δικό μα μονοθέσιο είχε ένα συντελεστή αεροδυναμική λίγο παραπάνω. Ωστόσο, το πιο αεροδυναμικό σχήμα είναι αυτό τη σταγόνα, το οποίο και προσπαθήσαμε να υιοθετήσουμε για τη σχεδίαση του αυτοκινήτου. Ονομάζομαι Σωτήρης Παπανικολάου και είμαι υπεύθυνος για τους λογαριασμούς social media της ομάδας Speed of Change. Ως κύρια εφαρμογή social media χρησιμοποιούμε το Instagram. Εκεί ανεβάζουμε φωτογραφίες και τα νέα της ομάδας, έτσι ώστε να κρατάμε τους υποστηρικτές μας πάντα ενημερωμένους. Το όνομα της ομάδας Speed of Change είναι εμπνευσμένο από το τραγούδι Wind of Change και συμβολίζει τη ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών στις σήμερον ημέρες, καθώς και τη ταχύτητα με την οποία συμβαίνουν οι αλλαγές στις ζωές μας. Τα χρώματα της ομάδας είναι το κόκκινο και το μαύρο και παραπέμπουν το μυαλό στην αυθεντική Φόρμουλα 1. Επιλέξαμε τα χρώματα αυτά καθώς επιθυμούσαμε να συνδυάσουμε δύο χρώματα που κάνουν μεγάλη αντίθεση. Έτσι, το λόγο μας έλκει όποιον το παρακολουθεί, με αποτέλεσμα να ξυπνά το ενδιαφέρον του για μας. Για τον ίδιο λόγο έχουμε και ένα μινιμαλιστικό λόγο. Το λόγο της ομάδας μας δημιουργήθηκε από τον καθηγητή καλλιτεχνικών μας και βρίσκεται στην πάνω αριστερά γωνία της ιστοσελίδας μας. Εκεί εξηγούμε το διαγωνισμό αλλά και ανεβάζουμε τα νέα της ομάδας. Χρησιμοποιούμε βέβαια τα αγγλικά, καθώς επιθυμούμε να είναι κατανοητό ότι ανεβάζουμε σε όλους τους πιθανούς υποστηρικτές μας. Ως μότο της ομάδας επιλέξαμε ένα ρητό του Phil Jackson. The strength of the team is each individual member. The strength of each member is the team. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μέλος της ομάδας παίζει κύριο ρόλο στην απόδοσή της, καθώς είναι ενδυναμώνει. Αυτό είναι πιο επιθυμητό στην ομάδα μας, καθώς πιστεύουμε ότι μόνο έτσι μπορεί να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή απόδοση. Το να είμαι μέλος της ομάδας Speed of Change είναι μια μοναδική εμπειρία που με έχει βοηθήσει να βελτιωθώ και να πάρω μια πρώτη ιδέα του επαγγελματικού κόσμου. Η αρμοδιότητά μου να δημοσιεύσω την ομάδα δεν είναι εύκολη. Από την πρώτη μέρα βρέθηκαν εμπόδια, τα οποία όμως ξεπεράστηκαν. Χάρη σε αυτή την ομάδα, έμαθα να μην τα παρατάω ποτέ και να όποτε συναντώ δυσκολίες, να προσπαθώ ακόμα περισσότερο έτσι ώστε να τις ξεπεράσω. Έμαθα επίσης νέα χρήσιμα skill, τα οποία θα είναι σίγουρα πάρα πολύ χρήσιμα στο μέλλον. Αρχικά έμαθα από τους συμμαθητές μου για την αεροδυναμική, η οποία είμαι σίγουρος ότι θα μου χρησιμεύσει στο μέλλον. Τέλος, πιστεύω ότι κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας ορίμασα, καθώς δούλεψα σε ένα νέο περιβάλλον και έπρεπε να ανταπεξέλθω σε πολλές υποχρεώσεις. Το όνομά μου είναι Γιάννης Αλεξανδράκης και συνεισφέρω στην ομάδα ως ο υπεύθυνος ανέβρεσης πόρων. Ο συγκεκριμένος τομέας εργασίας είναι ύψης της σημασίας,
καθώς αποτελεί το μέσο ανάκτησης του αναγκαίου για τον διαγωνισμό ποσού. Καθώς το κομμάτι αυτό δεν μας είναι οικείο, έλαβε χώρα μια υποστήριξη από πλευράς του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, τα κύρια μέλη της Speed of Change ήρθαν σε επαφή με φοιτητές από την ομάδα ART, Aristotle Racing Team, του ομώνυμου Πανεπιστημίου, οι οποίοι βοήθησαν σημαντικά. Συγκεκριμένα, μας παρήχαν κάποιες συμβουλές στον τομέα του marketing και της αεροδυναμικής, οι οποίες βελτίωσαν τις επιδόσεις μας στο διαγωνισμό. Προσεγγίσαμε, αναζητώντας τα καλύτερα ρουλεμάν στην αγορά και παράλληλα τα πιο προσιτά, την εταιρεία ABEC357, με την οποία συνάψαμε την πρώτη μας συνεταιρική σχέση. Στην επιλογή της εταιρείας αυτής συνέβαλε το εδραιωμένο σε αυτήν όραμα της βιωσιμότητας των υλικών, το οποίο και φυσικά συμμεριζόμαστε. Γενικότερα, κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος, στο οποίο η ομάδα αναζητούσε οικονομική και υλική υποστήριξη, ήταν αναγκαία η διατήρηση της υπομονής αλλά και της αποφασιστικότητας. Βεβαίως και διάφορες εταιρείες απέρριψαν το αίτημα χορηγίας μας. Κάτι που δεν μας απογοήτευσε, αλλά μας βοήθησε να δουλέψουμε περισσότερο και εν τέλει να τους αποδείξουμε πως ήμασταν άξιοι της εμπιστοσύνης τους. Πολλά από τα μέλη της ομάδας ενδιαφέρονται να επιλέξουν μια επαγγελματική καριέρα στον χώρο των επιστημών, του μάρκετινγκ ή της μηχανικής. Μέσω της δικιάς μου εμπειρίας στον διαγωνισμό μπορώ να επιβεβαιώσω τη συνεισφορά του διαγωνισμού αυτού στην πρόωρη ματιά στο πώς λειτουργεί ο κόσμος και στην εξάσκηση σημαντικών για το μέλλον δεξιοτήτων. Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ξεχωριστά τη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης, το σχολείο μας, λόγω της σημαντικής συνεισφοράς τους και υποστήριξής τους κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού.